Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Τσουπακάμπρα, το αγαπημένο μου κρυπτίδιο. Αφού έχω κάνει αρκετές αναλύσεις πάνω σε κρυπτίδια και λίστες αλλά και μεμονωμένες αναλύσεις, όπως είχαμε κάνει για το Bigfoot, για το Yeti, για το Mothman, για το Bloop, έτσι θα κάνουμε και το Τσουπακάμπρα. Θα αναλύσουμε τις ιστορίες του, θα μιλήσουμε για το πώς μοιάζει και θα δούμε στο τέλος, όπως έχω κάνει σε κάθε ανάλυση με χρυπτίδια, θα δούμε αν οι θεάσεις του, όπως ισχύονται οι άνθρωποι ότι έχουν θεαθεί, αν έχουν κάποια βάση αλήθειας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το βίντεο μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο όσο τα περισσότερα, αλλά ευελπιστώ να είναι αρκετά καλό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το Τσουπακάμπρα ή αλλιώς Τσουπακάμπρας είναι ένα θηλυκό πλάσμα στις ιστορίες της Αμερικής, κυρίως στο Πορτορίκο, στην Νότια Αμερική. Το όνομά του είναι στα ισπανικά και παίρνει από το τσούπαρ που σημαίνει να μυρίζει, αλλά και κάμπρα που σημαίνει αρνιά, και παίρνει το όνομά του από εκεί, καθώς οι περισσότεροι που το έχουν δει ισχυρίζονται ότι το έχουν δει να ρουφάει το αίμα και να δαγκώνει τα αρνιά και τις γίδες. Είναι πολύ δημοφιλές στο Πορτορίκο και σε πολλές άλλες περιοχές της Νότιας Αμερικής. Έχει θεαθεί μέχρι και το Maine της Αμερικής, τον ΗΠΑ. Έχουν θεαθεί ακόμα θεάσεις του στη Χιλή, την Ινδία και τη Σιλάνγα. Ενώ οι θεάσεις του είχαν θεαθεί μέχρι την Κίνα. Αλλά οι περισσότεροι εικάζουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο πρόκειται για ένα νοτιοαμερικάνικο θύλο. Να δίνει θέαση του από την Κίνα. Αυτό το πλάσμα βρέθηκε στην Κίνα και κρατήθηκε από τους ανθρώπους της περιοχής. Να, άλλο ένα ζώο που πολλοί ισχύζονται ότι πρόκειται για ένα τσουπακάμπρα. Αυτό εδώ το είχαμε ξαναδεί και στις φάρσες κρυπτίδια που αποδείχαν στην ουσία ότι πρόκειται για φάρσες. Αυτό είναι ο λυκάνθρωπος της Αργεντινής, όπου το 2012 ένα μυστηριώδης πλάσμα έξω από μια αγορά Santa Fe της Αργεντινής ισχύθηκαν ότι ήταν ένα ζώο να σκοτώνει 200 σκυλιά και να τους σκάσει στα χωράφια. Πιστεύω για να πούνε ότι πρόκειται για ένα τσουπακάμπρα. Αλλά κάποιοι άλλοι παρουσίασαν τη φωτογραφία και ήταν ότι πρόκειται για Photoshop. Και στην ουσία αυτό που ήταν εκείνη τη στιγμή πρόκειται για μια εικόνα από τον Harry Potter, αλλά σκηνικό Photoshop. Οι περισσότερες θεάσεις του Τσουπακάμπρα εικάζονται από τη Χιλή και το Πορτορίκο, αλλά κυρίως στο Πορτορίκο. Η πρώτη θέαση και η πρώτη επίθεση ενός τέτοιου πλάσματος ενάντι επικοπαδιού από αρνιά και γίδες ξεκίνησε το Μάρτιο του 1995 στο Πορτορίκο. 8 πρόβατα αγχάθηκαν νεκρά, κάθε ένα από αυτά με 3 σημάδια πληγές ή αγκοσιοκομματιές στην περιοχή του λαιμού.
και το αίμα τους είχε ρηπηχθεί εντελώς. Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο, ένας μάρτυρας, ονόματι Μαντέιν Καλεστίνο, ανέφερε ότι είδε το πλάσμα στην πόλη Κανοβάνας, στο Πορτορικό. Κάποιοι εικάζουν ότι πρόκειται για ένα μέλος μιας σατανικής ομάδας. Και ανακοινώθηκαν και άλλοι θάνατοι από φορεσό της φάρμας στη γύρω περιοχή. Το 1995 παρόμοια θεστικά θανάτων ζώων είχαν θεαθεί στην Μόκα, μια περιοχή στο Πορτορικό, όπου και πήρε το όνομα El Vampiro de Moga ή αλλιώς το Vampiro της Μόκα. Οι περισσότερες από τους περισσότεροι αθάνατοι έξω από την περιοχή του Πορτορίκο εικάζεται ότι πρόκειται για το ίδιο πλάσμα. Ένας κωμικός από το Πορτορίκο, ο Σιβερίνο Πέρες, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον ορισμό Τσουπακάμπρα, που παίρνει το όνομά του από το γεγονός ότι πίνει το αίμα των προβάτων του δαγκώνη, γενικά όλων των πλασμάτων του δαγκώνη. Παρόμοιες θεάσεις του πλάσματος είχαν ενθαρρυνθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία, στην Αργεντινή, την Βολιβία, τη Χιλή, την Κολομβία, την Ονδούρας, την Σαλβαδόρ, την Νικαράγουα, τον Παναμά, τον Περού, την Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Τον Οκτώβριο και Δεκέμβριο του 2018, τρεις παρόμοιες αναφορές από Τσουπακάμπρα ανακοινώθηκαν στη Μανιπούρ της Ινδίας. Πολλά 20 ζώα και σκυλιά σκοτώθηκαν από την επίθεση ενός τέτοιου πλάσματος. Το 2019, τον Οκτώβριο, ένα βίντεο που ονομαζόταν Mundo OVNI δείχνει μια επίθεση του πλάσματος εναντίον κοτών έξω από την περιοχή Λάρες στο Πορτορίκο. Τώρα, αφού είδαμε με λίγα λόγια τι έχει γίνει με τις αναφορές του και τι έχει γίνει με τις θεάσεις του, πάμε να δούμε το πώς μοιάζει. Κάποιοι έχουν αναφέρει ότι το πλάσμα πρόκειται για ερπετό, αλλά περισσότεροι περιγράφουν το Τσουπακάμπρα ως ένα ζώο που μοιάζει με σκύλο. Περισσότεροι έχουν εικάσει ότι πρόκειται για δύναμα άρρωστα σκυλιά με μορφή λύσας. Αλλά κάποιοι άλλοι έχουν αναφέρει ότι οι θεάσεις των πλασμάτων αυτών πρόκειται για λύκους ή διάφορα άλλα είδη ζώων που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα. Επίσης περιγράφουν ότι πρόκειται για ένα πλάσμα με μία ύψος 2-3 μέτρα στα πόδια όταν στέκεται όρθιο και ότι μοιάζει με καγουρό όταν στέκεται όρθιο. Μια άλλη αναφορά, δημοφιλής αναφορά για το Τσουπακάβρα λέγεται ότι μοιάζει με ένα άγριο σκυλί. Επίσης να αναφέρει ότι το πλάσμα έχει κόκκινα μάτια, το πελάμπουνα στο σκοτάδι και δύναμο σκελετό. Ταιριάζει περισσότερο στους ισχυρισμούς ότι πρόκειται για ένα είδος λύκου ή σκύλου που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα ή ότι πρόκειται για ένα είδος άγριου λύκου που απλά σκοτώνει όποιο ζώο μπει μπροστά του. Να ένα πλάσμα που βρέθηκε στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου το πλάσμα, ό,τι βλέπω εδώ πέρα από την εικόνα, ότι μοιάζει πολύ με σκύλο. Αν μπορώ να διακρίνω καλά. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος. Εικάζω τώρα κι εγώ. Επίσης, να σας πω και αυτό. Δείτε και αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το τέρας του Τέρνερ. Αυτό το περίεργο είδος σκύλου
Τελικά αποδείχθηκε ότι πρόκειται για ένα υβρίδιο μεταξύ ενός σκύλου και ενός λυκόσκυλου. Ανακαλύφθηκε στις αρχές του 2000 στο Maine των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι περισσότεροι βγήκαν να πούνε ότι πρόκειται για ένα τσουπαγάμπρα, αλλά κάποιοι άλλοι κάζανε ότι πρόκειται για ένα μεταλλαγμένο είδος, παραμορφωμένο είδος σκύλου. Και τελικά αυτό αποδείχθηκε, ότι πρόκειται για ένα μεταλλαγμένο είδος σκύλου. Επίσης, άλλο ένα πολύ γνωστό πλάσμα που εικάζεται ότι πρόκειται για τσουπακάμπρα και μεσήγεται από την Αμερική, από την Βόρεια Αμερική, μεσήγεται το όνομα του Έλατος Κλέμερντοφ, από το οποίο ανακαλύφθηκε στις αρχές του 2000. Να πως μοιάζει ένα σκυλί με το μέγεθος όπου περιγράφεται από τις αρχές που το έχουμε μελετήσει, και να άλλες δύο φωτογραφίες από ένα πως μοιάζει ένα τσουπακάμπρα. Αυτό είναι μια κανονική αναπαράσταση. Αυτό μοιάζει περισσότερο σαν ιένα. Βέβαια η Αμερική δεν έχει ιένες, έχει μόνο η Αφρική και η Ασία, αλλά κυρίως στην Αφρική. Βέβαια μπορεί να είναι ένα εισαγόμενο είδος. Έτσι κι αλλιώς η ιένα, όπως όλοι ξέρουμε, πρόκειται για ένα είδος άγριου σκυλιού, η οποία πρόκειται για ένα είδος σκύλου. Για αυτή η φωτογραφία δεν είναι πολύ καταγγελμένη, είναι λίγο βραμμένη, αν βλέπετε, κοιτάξτε εδώ πίσω. Αυτή η εικόνα καταγράφηκε από μια κάμερα στον νόμο ενός αστυνομικού στο Μεξικό, όπου ο συγκεκριμένος αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι είδε ένα περίεργο πλάσμα να λογαριασκοπεύει από μακριά έκταση, αποφάσισε να κυνηγήσει, αλλά ο τέρας δεν έμεινε εκεί πέρα και άρχισε να το βάλει στα πόδια. Και να, πώς μπορεί να μοιάζει ένα μωρό τσουπακάμπρα, αν είναι πραγματί όπως το περιγράφουνε. Βέβαια το συγκεκριμένο, αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα, μπορεί να εικάζεται από τους περισσότερους ότι πρόκειται για ένα είδος λικάνθρωπο. Βέβαια δεν υπάρχει μόνο το αμερικάνικο τσουπακάμπρα, αλλά υπάρχουν και άλλα δύο. Υπάρχει το απαλαχιακό τσουπακάμπρα, το οποίο είχε αναφερθεί στα απαλάχια όρη της Βόρειας Αμερικής, αλλά υπάρχει ακόμα και το καναδικό τσουπακάμπρα, το οποίο έχει θεωρηθεί στον Καναδά. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος της ανάλυσης. Δείτε λίγο, μια και σας έδειξα το τέρας του Τέρνερ, να δείτε και μια χοντρινή εικόνα του προσώπου του και πείτε μου εσείς αν αυτό το τέρας μπορεί να είναι αληθινό ή μπορεί να είναι μια είδος φάρσας ή απλά ένα μεταλλαγμένο σκυλί. Πάντως η πιο κοινή εικόνα και επικόνηση του τσουπακάμπρα είναι αυτή εδώ. Και τώρα πάμε να δούμε αν όλες αυτές οι μύθοι και όλες αυτές οι ιστορίες σχετικά με το συγκεκριμένο κρατήδιο μπορεί να είναι αλήθεια. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, κανένας δεν το ξέρει. Και πάντως όχι εγώ. Αλλά αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι όντως οι περισσότερες θεάσεις του τσουπακάμπρα μιλάνε για ένα είδος που μοιάζει με σκύλο, το οποίο καταβοθίζει τα ζώα οικόστητα, όπως είναι τα πρόβατα, οι γίδες και τα σκυλιά. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου τα τσουπακάμπρα αυτά έχουν επιτεθεί σε οικόστητα ζώα και αυτές οι αναφορές είναι αληθινές. Ακόμα δεν έχουν καταγραφεί επιθέσεις του ζώου αυτού σε ανθρώπους. Αν αποδειχθεί ότι το ζώο επιτίθεται σε ανθρώπους, τότε μπορούμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο είδος ζώου είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όντως μοιάζει με το γεγονός
ότι οφείλεται σε ένα είδος άγριου σκύλου ή αλλιώς σε ενός λυσσασμένου σκύλου το οποίο μπορεί να βρίσκεται κάπου εκεί έξω και να παραμονεύει στενά περιμένοντας το επόμενο του θύμα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Αναλύσαμε το τσουπακάμπρα και στο επόμενο μας βίντεο θα κάνουμε τη δεύτερη μας ανάλυση για το τέρας του Λόχνες ή αλλιώς την Νέση. Και μετά θα προχωρήσουμε στις λίστες, οι οποίες θα έρθουν στους επόμενους μήνες. Οπότε, αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!